πολύ μεγάλη στιγμή, μια πολύ μεγάλη συγκομιδή και φυσικά για τον Νίκο Ξυλούρη, τον Ναταζή, αυτά έχοντας το 2002 κατακτήσει μαζί με άλλα τρία ελληνόπουλα το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής κολύμβησης είναι πολύ συγκινητικό. Να βλέπεις ότι έκανε στην αρχή και 22 χρόνια μετά αυτή η αρχή, εκεί που ήταν μια σπίθα, έγινε φλόγα. Λοιπόν, ο Αντώνιο Τσιάκοβιτς στα 400 ελεύθερο των ανδρών ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές, για την ακρίβεια ήταν τρίτος σε αυτό το 400, όπου ο Φέλιξ Όμπεκ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ήταν το αδιαφιλονίκη το φαβορή. Από εκεί και έπειτα όμως ήταν τρεις κολυμβητές που έπεσαν σχεδόν μαζί στο 3.47. Ο Δημήτρης Μάρκος αναδεικνύεται δευτεραθλητής Ευρώπης στα 400 ελεύθερο των ανδρών με 3.47.44. Θα κάνει πανελλήνιο ρεκόρ και θα κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο. Τέσσερις τελικοί, τρία μετάλλια για τον Δημήτρη Μάρκο. Ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που σαφώς θα θυμάται για πολλά χρόνια. Μέχρι το επόμενο ελπίζω, γιατί πέρυσι στους νέους άνδρες και εκεί έκανε πολύ μεγάλες εμφανίσεις. Αλλά ήρθε εδώ και έκανε ακόμη μεγαλύτερες. Λοιπόν, ο Φέλιξ Όμπεκ χαρίζει στην Αυστρία το χρυσό μετάλλιο. Μέσα πολύ λίγο θα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο της Αυστρίας. Για τον Δημήτρη Μάρκο. Είπαμε, πέρυσι ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές στο ευρωπαϊκό των νέων ανδρών με το χρυσό μετάλλιο στα 200 ελεύθερο και το χάλκινο στα 400, αλλά εδώ ξεπέρασε τον εαυτό του. Δύο ασημένια μετάλλια στα 400 και τα 800 ελεύθερο και ένα χάλκινο με 4.200 ελεύθερο. Ο Δημήτρης Μάρκος φεύγει από το Βελιγράδι με τρία μετάλλια. Τρία μετάλλια